Με τη χάρη του Χριστού μας, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 575. Είναι από τον Ρο Κάπα Γάμα Ψαλμό. Είναι ο Ψαλμός 123. Με τη χάρη του Χριστού μας, σελίδα 575, Ρο Κάπα Γάμα Ψαλμός. Ρο Κάπα Γάμα Ψαλμός, Ψαλμός 123. Οδή των αναβαθμών. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανής. Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζουσιν εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτω οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών εωσού ελεήσει ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, διότι εχορτάστημεν σφόδρα από εξουδενώσεως. Καθ' υπερβολήν εχορτάστη η ψυχή ημών από της ύβρεως των τρυφόντων, από της εξουδενώσεως των υπερηφάνων. Αμήν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτοί που σε πικραίνουν δεν είναι εχθροί, αλλά ευεργέτες σου. Σκάλα που οδηγεί στο Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει να μας δώσει σήμερα ο Άγιος Λόγος του Κυρίου. Αυτοί που σε πικραίνουν δεν είναι εχθροί, αλλά ευεργέτες σου. Σκάλα που οδηγεί στον Θεό. Μπορεί να μην το έχεις καταλάβει ούτε εσύ ούτε εγώ, αλλά αν κοιτάξεις μέσα στις γραφές, θα διαπιστώσεις ότι οι άνθρωποι του Θεού οδηγήθηκαν σε συνάντηση με τον Θεό ή με τις εκβάσεις Του, όταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ή κάποια επώδυνα και θλιβερά συμβάντα τους στενοχώρησαν τόσο πολύ, ώστε εκείνοι να στραφούν μόνον σε Εκείνον. Γι' αυτό το λόγο, αυτοί που σε πικραίνουν, πρόσεξε, μην τους θεωρήσεις εχθρούς σου. Είναι ευεργέτες σου. Όχι γιατί αυτοί το κάνουν αυτό με επίγνωση, αλλά γιατί έτσι αποδεικνύεται από τα πράγματα, εάν λάβεις ευκαιρία από αυτό και στραφείς προς το Θεό. Αυτοί και αυτά που σε πονούν, συμπεριφορές ανάρμοστες, αχαρακτήριστες, αδικίες, λάσπες, πρόσβολες, υπονομεύσεις, όλα αυτά είναι ευεργεσίες. Είναι χάπι στον ανθρώπινο εγωισμό, είναι φάρμακο στην ανθρώπινη φιλαυτία και αυτοδικαίωση και είναι και αφορμή να πάρεις το βλέμμα σου από αυτούς ή από αυτά και να τους ρέψεις σε εκείνον που σε περιμένει, στον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμωδός, οδή των αναβαθμών. Γιατί λέγονται αναβαθμοί? Γιατί η αναβαθμή είναι σκάλα που ξεκινάει από κάπου και οδηγεί κάπου. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ανάβαση, με αναβάθμιση. Υπάρχουν 15 οδές αναβαθμών και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανάβαση, είναι μία ανηφοριά δύσκολη, είναι αλήθεια αυτό, αλλά που οδηγεί στη συνάντηση με τον Κύριο ή με τις ενέργειές Του. Γι' αυτό λέγονται οδές αναβαθμών. Είναι μία αναβάθμιση. Είναι μία ανάβαση. Είναι μία σκάλα. Σκαλοπάτι-σκαλοπάτι σε οδηγεί από το αδιέξοδο στο διέξοδο. Από τον λάκκο της ταλαιπωρίας στην έκβαση. Από το σκοτάδι της αγνίας στο φωτισμό της γνώσης, από την αγνωσία στην επίγνωση του Θεού. Και ποιοι είναι τελικά όλοι αυτοί οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την μετάβαση, σε αυτή την αναβάθμιση? Αυτοί, αυτές και αυτά που σε επικραίνουν. Οδή λοιπόν των αναβαθμών. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ψαλμωδός για ακόμη μία φορά.
έχει απογοητευθεί από τους ανθρώπους. Τα γεγονότα φαίνεται ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η κατάσταση σε επιδεινώνεται. Και τώρα όλα αυτά τι κάνουν? Τονωθούν στη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι αυτά μπορεί κάποιον να τον οδηγήσουν στην καταστροφή, εάν δεν κοιτάξει ψηλά. Εάν όμως κοιτάξει ψηλά, όλα αυτά στην έκβαση και στη συνάντηση με τον Κύριο οδηγούν. Γι' αυτό λέει, «Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ, τον κατοικούντα εν ουρανείς». Την ώρα λοιπόν της απελπισίας, της μεγάλης θλίψης, οδύνης, του ανυπέρβλητου αδιεξόδου, όλα αυτά και αυτοί με έκαναν να κοιτάξω πού αλλού, δεξιά, αριστερά, όχι. Με έκαναν να κοιτάξω ψηλά. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανείς. Γι' αυτό λέει σε άλλο σημείο, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Και συνειδητοποιεί λέγοντας, η βοήθειά μου έρχεται. Πούντι? Από του Κυρίου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Διότι έλα εδώ μια εσωτερική πληροφορία. Είναι η πληροφορία του Αγίου Πνεύματος όταν κάποιος κοιτάζει ψηλά. Δεν θα αφήσει ο Θεός να κλονιστεί ο πού σου, το πόδι σου, ούτε πρόκειται να νιστάξει ο φυλάτων σε. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Επομένως, ούτε να πικραίνεσαι από τους ανθρώπους, αλλά ούτε και να στηρίζεσαι σε αυτούς. Είτε κάνεις το ένα, είτε κάνεις το άλλο, το μόνο που επιτυγχάνεις είναι να βουλιάζεις, να απελπίζεσαι και να οδηγήσεις σε λάθος κατεύθυνση. Είναι κρίμα. Τι σου συμβαίνει? Άνθρωποι στο προκάλεσαν. Μάλιστα. Κοίτα ψηλά τώρα. Οι άνθρωποι που σε πονούν, σε προσβάλλουν, σε πικραίνουν, σου χρέωσαν προθέσεις τις οποίες δεν τις είχες. Έβγαλαν πόρισμα εναντίον σου, αδικούντα σε. Ωραία. Τώρα τι θα κάνεις? Θα προσπαθήσεις να πείσεις τον Α ή τον Β? Θα επιδιώξεις άραγε να συνάψεις συμμαχία προκειμένου να δικαιωθείς με τους Γ και τους Δ? Τζάμπα κόπος. Άνευ αποτελέσματος. Ένα τώρα θα κάνεις. Κατάλαβε ότι όλοι αυτοί, αυτές ή αυτά, είναι σκαλοπάτια για να συναντήσεις τον Κύριο και να έρθεις σε επαφή με τη φωνή Του και με τις ενέργειές Του. Μακάριος είναι αυτός που θα καταλάβει ότι αυτοί που τον πικραίνουν, τον θλίβουν, τον αδικούν, δεν είναι εχθροί Του, όπως πράγματι φαίνεται να είναι. Είναι ευεργέτες Του. Είναι σκαλοπάτια που οδηγούν στη συνάντηση με τον Θεό. Ύψωσα λοιπόν τους οφθαλμούς μου προσέ, τον κατοικούντα εν ουρανείς. Και θα ακούσει ο κατοικών εν ουρανείς, θα δει. Και λέει η Γραφή, η οφθαλμή του Κυρίου. Ναι, του Κυρίου που κατοικεί στον αχυροποίητο επουράνιο ναό, είναι στραμμένοι επί της γης και ψάχνουν να βρουν ανθρώπους τον οποίον η καρδιά να είναι τέλεια ενώπιον αυτού. Και όταν λέει τέλεια, εννοεί να τον εξητεί με δίψα πολύ. Δεν ψάχνει να βρει ο Θεός αναμάρτητους. Ψάχνει όμως να βρει καρδιές που να χτυποκαρδούν για χάρη Του, που να λιποθυμούν στην προσδοκία της συνάντησης μαζί Του. Τέτοιους είναι που ψάχνει να βρει ο Κύριος, τέτοιους και τέτοιες. Υψώνω λοιπόν προσέ τους οφθαλμούς μου, προσέ τον κατοικούντα εν ουρανείς. Και λέει στο 2, ιδού, καθώς η οφθαλμή των δούλων ατενίζουσιν εις την χείραν των Κυρίων αυτών,
πώς ανατονίζουν οι οφθαλμοί των δούλων στην χείρα των κυρίων αυτών. Με λαχτάρα και το κυριότερο, με παρακλητικότητα. Δεν ανατενίζουν με απέτηση. Η απέτηση σε τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν έχει καμία θέση. Μόνον η παράκληση εδώ είναι που συγκινεί τον Θεό. Καθώς λοιπόν οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζουν στην χείρα των κυρίων αυτών, δεύτερη εικόνα, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης στην χείρα της κυρίας αυτής, δηλαδή πώς μία δούλη ατενίζει για να λάβει κάτι καλό από την κυρία της, έχοντας την πεποίθηση, την αυτογνωσία της μηδαμινότητάς της και της αδυναμίας της, αλλά και της δύναμης της κυρίας της. Έτσι λοιπόν και εγώ, λέει ο ψαλμωδός, έτσι και εσύ, πλησίασε τον Θεό τώρα που όλοι και όλα είναι στραμμένα εναντίον σου και τώρα που βλέπεις ότι είσαι με την πλάτη κολλημένος, κολλημένη στον τοίχο. Τώρα, πλησίασε τον Κύριο. Πρώτον, παρακλητικά. Δεύτερον, με ελπίδα. Τρίτον, με επίγνωση της μηδαμινότητας και αμαρτωλότητάς σου. Και τέταρτο, με τη βεβαιότητα της παντοδυναμίας του και της καλοσύνης του. Αυτός θα το κάνει. Αυτός θα ενεργήσει. Δεν θα το κάνεις εσύ. Εσύ θα πλησιάσεις. Εκείνος θα ελέησει. Μόνο να θυμάσαι ένα πράγμα. Πρώτον, μη στηρίζεσαι σε ανθρώπους. Και δεύτερον, μην θεωρείς αυτούς που σε πίκραναν εχθρούς σου. Χωρίς να το θέλουν, είναι ευεργέτες σου. Είναι σκάλα που σε βοηθάει να φτάσεις και να συναντήσεις τον Κύριο. Αν αυτό το πράγμα το καταλάβεις, τότε η ψυχούλα σου θα ηρεμήσει, η καρδιά σου θα καθαρίσει και ο νου σου θα φωτιστεί. Όσο πιο πολύ σε θάβουν, τόσο πιο πολύ καλό σου κάνουν. Όσο πιο πολύ σε υπονομεύουν, τόσο πιο πολύ ο Θεός σε θεραπεύει. Αν καταλάβεις και εννοήσεις, και εσύ και εγώ, ότι όλα αυτά είναι φάρμακα που θεραπεύουν τον εγωισμό, την αυτοδικαίωση και σε οδηγούν στη συνάντηση με τον Κύριο. Όπως λοιπόν οι οφθαλμοί της δούλης κοιτάζουν στην κυρία αυτής, έτσι και οι οφθαλμοί μας προς τον Κύριον των Θεών ημών, εωσού ελεήσει ημάς. Και αυτό το «εωσού ελεήσει μας» τι σημαίνει? Ότι εμείς θα το κάνουμε, αλλά αυτό δεν θα γίνει αμέσως. Μέχρι πότε θα το κάνουμε? Μέχρι πότε δηλαδή θα τον πλησιάζεις? Με επίγνωση της μηδαμινότητάς σου, με υπομονή και ελπίδα, μέχρι να σε ελεήσει. Ότι θα σε ελεήσει, θα σε ελεήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πότε θα το κάνει αυτό είναι άγνωστο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα το κάνει. Φτάνει εσύ, όσο ο καιρός περνάει και δεν γίνεται τίποτα, μην πιστείς ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Ο ψαλμωδός λέει, εγώ, όπως ένας δούλος κοιτάει στα χέρια τον Κύριό του, μέχρι ότου αυτός αποφασίζει με κάποιον τρόπο να το βοηθήσει, έτσι και εγώ περιμένω έτσι όσο χρειαστεί, μέχρι ότου εκείνος κάνει αυτό που έχει προετοιμάσει για μένα. Απλά, εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ είναι ότι ο Θεός μέσα από όλα αυτά που μπορεί να περνάς κάτι έχει ετοιμάσει για σένα. Και μην ξεχάσεις ποτέ ότι όλοι αυτοί οι αυτές που σε ταλαιπωρούν, σε αδικούν και σε λασπώνουν, δεν είναι εχθροί σου, αλλά είναι ευεργέτες σου. Σκαλοπάτι για να πλησιάσεις και να συναντήσεις τον Κύριο.
Μέχρι πότε θα το κάνω αυτό? Έως σου ελεήσει ημάς. Γι' αυτό λέει ο προφήτης σε ένα σημείο, εγώ θα περιμένω τον Κύριο. Τον Κύριο που κρύβει το πρόσωπο αυτού από του Ιακώβ και επ' αυτόν θέλω είστε πεπιθός. Θα περιμένεις τον Κύριο? Ναι. Μέχρι πότε? Όσο χρειαστεί. Μέχρι να ενεργήσει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ενεργήσει? Έχω την πεποίθησή μου σε Αυτόν. Γνωρίζω τον χαρακτήρα Του, τον βλέπω μέσα στις γραφές και ξέρω ότι δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Όποιος τον πλησιάζει με μετάνοια, ελπίδα και υπομονή, εκείνος δεν μένει ασυγκίνητος. Πάει τέρμα. Γι' αυτό έλεγε παραβολή ο Κύριος προς τους μαθητάς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσιν. Γιατί θα έρθει η στιγμή της απάντησης, της έκβασης, τέλος πάντων αυτού που ο Θεός έχει ετοιμάσει και έχει προσδιορίσει για σένα. Το θέμα είναι, άραγε όταν θα έρθει ο Κύριος, θα έβρει την πίστην επί της γης. Δηλαδή, θα βρει εσένα να τον εξητάς στην προσευχή, βοώντας προς αυτόν ημέρα και νύχτα, εξαιτίας αυτού που περνάς. Γι' αυτό λέει, «Έως σου ελεήσει ημάς». «Εν υπομονή περιέμεινα τον Κύριο», λέει ο Δαβίδ. «Περιέμεινα τον Κύριο εν υπομονή», πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήρθε αμέσως. Άργησε να έρθει, αλλά ήρθε. Άργησε να έρθει, σύμφωνα με το δικό μου το ρολόι. Όμως ο Κύριος, αδέρφια, έχει το δικό του το ρολόι. Και είναι τώρα καιρός να βγάλουμε τα δικά μας τα ρολόγια από τα χέρια μας και να αφαιθούμε, να εμπιστευθούμε το ρολόι του Κυρίου. Έχει ρολόι για σένα ο Χριστός. Πάει, τέρμα. Περιέμεινε εν υπομονή τον Κύριο. Και εκείνος έκλεινε το οτίον αυτού, ήκουσε τις κραυγής μου και με ανεβίβασε εκ βορβορόδους πυλού και εκλάκου ταλαιπωρίας. Τι έκανε ο Κύριος όταν τον περίμενα με υπομονή? Έκλεινε το οτίον αυτού. Δεν αδιαφορεί στην προσευχή σου όταν αυτή γίνεται κατ' επανάληψη με υπομονή και όταν επιμένεις σε αυτήν όσο δεν γίνεται τίποτα. Μην εγκαταλείπεις την προσπάθεια, μη σταματήσεις να προσεύχεσαι. Έχει την ώρα του. Όλα θα γίνουν στην ώρα του. Και άκουσε την κραυγή μου, λέει. Άκουσε την κραυγή μου, ναι, δηλαδή κράυγασε. Με υπομονή περίμενε κραυγάζοντας. Και ήρθε η στιγμή που ο Θεός, ένας Θεός που από την πρώτη στιγμή άκουσε την κραυγή, τον έβγαλε από τον βορβορό διπυλό και από τον λάκο της ταλαιπωρίας και έκανε εκείνο το οποίο ο Θεός είχε ετοιμάσει και το οποίο το ενήργησε αφού επέτρεψε πράγματα τα οποία ήταν στενάχωρα και θλιβερά. Τα στενάχωρα, τα θλιβερά είναι υπέρ σου, δεν είναι εναντίον σου. Και εκείνοι οι οποίοι σε αδικούν, σε παρεξηγούν, σε πικραίνουν, δεν είναι εχθροί σου, όσο και αν σε εχθρεύονται. Είναι ευεργέτες σου, όσο και αν δεν το θέλουν. Είναι σκαλοπάτι που σε οδηγεί στον Κύριο. Να πούμε δόξα στον Κύριο, να αναπαυθούμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τους ευεργέτες μας. Μη ζητάς το κακό του ευεργέτη σου, το καλό του να ζητάς. Γιατί ναι, αυτός που σου κάνει ζημιά, αυτός που λέει λόγια εναντίον σου, είναι ευεργέτη σου. Χωρίς να το θέλει, είναι όμως ευεργέτη σου. Και να θυμάσαι, όσο πιο πολύ ζητάς το καλό τους και να βρουν έλεος από το Θεό, τόσο πιο καλό σε εσένα θα γίνεται. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς. Ελευθέρωσε μας, Κύριε, από αυτό το μαρτύριο. Κάνε κάτι, γιατί φτάσαμε στα όρια μας. Και όντως, είναι η στιγμή της εξάντλησης
των ανθρώπινων ορίων. Αλλά όταν αυτό συμβαίνει, μη ξεχνάς να πηγαίνεις στον Κύριο να του το λες, γιατί αυτός είναι που πλαταίνει τα όρια κάθε ενός που έχει εξαντληθεί. Ελέησον ημάς, δηλαδή κάνε κάτι, βοήθησέ μας, γιατί φτάσαμε στα όρια μας και παρακάτω δεν πάει. Ελέησον ημάς, γιατί χορταστήκαμε σφόδρα από εξουδενώσεως. Χορταστήκαμε να μας προσβάλλουν, να μας εξισώνουν με το μηδέν, γιατί αυτό είναι η εξουδένωση, η εξίσωση με το μηδέν. Δηλαδή, κατά το κοινό λεγόμενον, μας φέρονται σαν να είμαστε σκουπίδια. Ποιος ή ποια είναι αυτή που σου φέρεται έτσι? Θυμήσου, είναι ευεργέτη σου. Είναι ένα σκαλοπάτι που έφερε μπροστά σου ο Θεός. Είναι μια σκάλα από μόνη της ή από μόνος του, δια της οποίας θα φτάσεις στη συνάντηση του Κυρίου, στη συνάντηση με τις ενέργειές του. Αυτό μην το ξεχάσεις ποτέ. Σε αδικεί, σου φέρεται σαν σκουπίδι, σου φαίνεται σαν να είσαι αόρατος, σε περιφρονεί, σε βρίζει. Τι κάνει τέλος πάντων? Είναι πόδινο, είναι θλιβερό. Έρχεται η στιγμή που λες δεν πάει άλλο, θα εκραγώ. Αλλά θυμήσου, υπάρχει ένας Θεός, υπάρχει και ένας ψαλμωδός που το έχει περάσει πριν από σένα και σου λέει πήγαινε εκεί στην προσευχή και πες ελέησέ με Κύριε, ελέησέ με, γιατί χορτάστηκα σφόδρα από εξουδένωση. Η μία προσβολή διαδέχεται την άλλη. Με φοβάμαι Κύριε ότι θα σκάσω, θα εκραγώ. Λέει στο 4, καθ' υπερβολήν εχορτάστη η ψυχή ημών από τις ύβρεως των τρυφόντων, από τις εξουδενώσεως των υπερηφάνων. Οι υπερήφανοι, αυτοί δηλαδή που θέλουν να φαίνονται κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, μας εξευτέλισαν, μας εξύβρισαν, μας έκαναν να αισθανόμαστε σκουπίδι. Μας διαπόμπευσαν και μας διακομόδησαν ενώπιον πάντων. Δεν πάει άλλο Κύριε. Τι θα γίνει? Μέσα στη γραφή αδέρφια, κάθε άνθρωπος του Θεού που πέρασε από τέτοιου είδους συμπεριφορές και αντιμετώπισε τέτοιες καταστάσεις, στην πορεία διεπίστωσε ότι όλα αυτά ήταν σκάλα για να συναντηθεί με το Θεό και τις ενέργειές Του. Από ποιο να πιάσουμε, από ποιο να ξεκινήσουμε και από ποιο να τελειώσουμε? Βλέπουμε για παράδειγμα, στην περίπτωση του λαού Ισραήλ, βρίσκεται ο λαός έξω από τη γη της Επαγγελίας και βλέπει τους γίγαντες Ανακίμ. Άρχισε η γκρίνια και η μουρμούρα εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Τα βάλαν εναντίον τους. Τους αδίκησαν, τους περιφρόνησαν, τους λιδόρισαν, τους ηρωνεύτηκαν. Τι κάνει ο Μωυσής και ο Ααρών? Πέφτει κατά πρόσωπον της συναγωγής, ενώπιον πάντων. Δηλαδή ταπεινώνεται έως εδάφους. Εκείνη την ώρα σηκώνεται ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί. Σχίζουν τα ρούχα τους. Παίρνουν τον λόγο. Απευθύνονται στη συναγωγή. Και τους λένε, εάν εμείς ευαρεστούμε το Θεό, αυτοί που φοβάστε είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Αγριεύει η συναγωγή. Εξαγριώνεται. Παίρνει πέτρες για να λιθοβολήσει και εκείνους που είπαν την αλήθεια και εκείνους που ταπείνωσαν τον εαυτόν τους έως εδάφους. Σιωπούντες και μη λέγοντες τίποτε. Και τότε εφάνει η δόξα του Κυρίου επί της σκηνής του μαρτυρίου. Τι είναι δηλαδή η συναγωγή εξαγριωμένη και όλοι αυτοί που παίρνουν πέτρες για να λιθοβολήσουν εκείνους που ταπεινώθηκαν έως εδάφους? Τι απεδείχθη ότι είναι? Παρά την έχθρα και την κακία τους, απεδείχθη ότι είναι σκάλα
που ανέβασε αυτούς τους δύο και τους άλλους δύο στην παρουσία του Θεού. Και η ταπείνωσή τους κατέβασε τη δόξα του Θεού στη σκηνή του μαρτυρίου. Άρα όλοι αυτοί ή αυτές που είναι εναντίον σου τελικά δεν σου κάνουν κακό, αν και ίσως κακό θέλουν να σου κάνουν, αλλά σου κάνουν καλό. Εξαρτάται πώς το αντιμετωπίζεις. Αν αντεπιτεθείς, αν κλειστείς τον εαυτό σου, αν εγκαταλείψεις την προσπάθεια, τελικά θα σου γίνει όντως κακό. Εάν όμως αυτό το χρησιμοποιήσεις για να στραφείς προς τον Θεό, τότε αυτοί γίνονται σκάλα και ευεργέτες σου. Γιατί αυτή η συμπεριφορά η ανάρμοστη σε οδηγεί κατευθείαν στον Κύριο και σε συνάντηση με τις ενεργείες Του. Ο Σαμουήλ, ο άνθρωπος που του μίλαγε ο Θεός και δια του οποίου ο Κύριος έδωσε θαυμάσιες εκβάσεις στο λαό Ισραήλ, είχε την οδυνηρή εμπειρία ταυτόχρονα να υποστεί δύο μεγάλες απογοητεύσεις. Οι δύο του γη αποδείχθησαν διεφθαρμένοι και ο λαός Ισραήλ αποφάσισε την αντικατάστασή του και του ζήτησε να του κάνουν τη χάρη, να τους κάνει τη χάρη, να τους δώσει βασιλιά σύμφωνα με τα έθνη. Μεγάλος ο πόνος. Διαδοχικές οι απογοητεύσεις. Και ο λαός και τα παιδιά του δώσαν πικρό ποτήρι να πιει. Το πράγμα δεν ήρεσε στο Σαμουήλ. Τι έκανε όμως? Εδεήθη του Κυρίου. Και ο Κύριος του μίλησε. Που σημαίνει ότι αυτοί και αυτά που τον πόνεσαν, γι' αυτόν έγιναν σκάλα για να έρθει σε επαφή με το Θεό. Και ο Θεός του μίλησε και του είπε επακριβώς τι πρέπει να κάνει. Και κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να κάνει προσευχή και να πει να βρέξει και ο Θεός το έκανε και έβρεξε και έριξε νεροποντί κατά καλό καιρό μήνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά όλοι αυτοί, αυτές ή αυτά που μας πονούν δεν μας κάνουν κακό, αλλά μας κάνουν καλό. Είναι σκάλα για να συναντηθούμε με τις ενέργειες του Θεού. Μόνον μη θολώνεις, μη αχριεύεις και δες τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι, μέσα από τα γράμματα της Γραφής. Ο Δαβίδ, και πριν βασιλεύσει και αφού του βασίλευσε, μία από τα ίδια γεύθηκε. Πριν βασιλεύσει στη Σικλάγ, είχε την φοβερά επώδυνη εμπειρία οι Αμαλικίτες να του αρπάξουν τα γυναικόπαιδα και του λαού. Ο λαός, απογοητευμένος και πικραμένος, παίρνει πέτρες να τον λιθοβολήσει. Ο Δαβίδ τι κάνει? Στρέφεται προς τον Θεό. Εκρατεώθη εις Κύριο των Θεών αυτού. Ποιος σε πετροβολεί, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ποιος, ο αδερφός σου, προϊστάμενος, ποιος? Σκάλα είναι, ευεργέτης είναι. Εχθρός φαίνεται, αλλά ευεργέτης θα αποδειχθεί. Εξαρτάται αν θα στραφείς ή όχι στον Θεό. Το αν ο εχθρός σου θα αποδειχθεί ευεργέτης σου, εξαρτάται από το αν εκείνη την ώρα που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, θα σε κάνει να στραφείς στο Θεό. Στρέφεται στο Θεό. Εκρατεώθη εις Κύριον των Θεών αυτού, θα πει η Γραφή. Του μίλησε ο Κύριος. Του λέει ο Δαβίδ, να υπάγω να ελευθερώσω, θα είσαι μαζί μου. Και του λέει ο Θεός, θα είμαι μαζί σου και θα τους ελευθερώσεις. Και έτσι έγινε. Άρα αυτοί που τον λιθοβόλησαν και τα επώδυνα συμβάντα ή η μεγάλη συμφορά της απαγωγής, ενώ θα έπρεπε να τον τελειώσει, τελικά τον ευεργέτησε. Γιατί στράφηκε στο Θεό. Ό,τι και αν συμβαίνει, όποιος και αν σε πονάει, ό,τι και αν σε πονάει, όποια και αν σε πονάει, στρέψου στο Θεό. Είναι η ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός να τον γνωρίσεις. Πιο πολύ ακόμη, κάθε δυσάρεστο γεγονός, κάθε άδικη συμπεριφορά, κάθε τι που σε πικραίνει, είναι ευκαιρία, είναι ένα σκαλοπάτι μέσα από το οποίο σε περιμένει εκείνος. Γι' αυτό που σου έχει ετοιμάσει. Μην απογοητεύεσαι, ψυχραιμία, έχει σχέδιο ευλογημένο ο Κύριος για σένα.
μέσα ακριβώς από αυτό που περνάς και το οποίο δεν θα ήθελες να περάσεις. Μετά που έγινε βασιλιάς, ανατρέπεται από τον Αβεσσαλόμ. Όλοι και όλα είναι εναντίον του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται ένας εμπαθής, άρρωστος τύπος, γεμάτος κακίες, κυκλοφορούν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, και έβγαλε το άχτι του εναντίον του Δαβίδ. Το όνομα αυτού σημαίνει, τον καταργέται, του πετάει πέτρες, του ρίχνει χώματα. Και τι λέει ο Δαβίδ? Όταν η ή της Ερουίας, ο Αβισέ και ο άλλος που δεν τον θυμάμαι το όνομά του, του λέει, ο Ιωάβ νομίζω, του λέει να του κόψω το κεφάλι, ο Δαβίδ λέει όχι. Ο Κύριος τον έβαλε να με καταργέται. Ο Κύριος την έβαλε. Ο Κύριος τον έβαλε να σου πετάει πέτρες. Ο Κύριος τον έβαλε να μου πετάει πέτρες. Ο Κύριος την έβαλε να μου κάνει τη ζωή πατίνη. Έτσι λέει ο Δαβίδ. Και επειδή όσα προεγράφησαν για τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για σκέψου τώρα και φέρε στη μνήμη σου το πρόσωπο που σου πετάει πέτρες ή που τέλος πάντων με τον α ή β τρόπο σου κάνει τη ζωή πατίνη και σκέψου. Ο Κύριος τον έβαλε να μου πετάει πέτρες. Ο Κύριος τον έβαλε να με καταργέται. Γιατί, Δαβίδ, ίσως ο Κύριος επιβλέψει στην ταπείνωσή μου και αντί της κατάρας του μου στείλει αγαθό. Και έτσι έγινε. Οι κατάρες του Σιμεή δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο Θεός είδε την ταπείνωση του Δαβίδ και τελικά του στείλε αγαθό. Έγινε η μεγάλη ανατροπή υπέρ του. Άρα, ακόμα και ο Σιμεή που αποδεδειγμένα ήθελε το κακό του, τελικά απεδείχθη ευεργέτης του, χωρίς να το θέλει. Ο Δαβίδ τον έκανε μέσα από τη σιωπή και την προσευχή. Ο Κύριος, λέει, θα επιβλέψει, ήθε ο Κύριος να επιβλέψει την ταπείνωσή μου. Στο γεγονός δηλαδή ότι δεν απάντησα, δεν τον έβγαλα από τη μέση, θα μπορούσα να του κόψω το κεφάλι. Και έτσι ξανακέρδισε πάλι πίσω τη βασιλεία. Άρα ο Σιμεή με τις κατάρες και τις πέτρες ήταν σκάλα δια της οποίας ο Δαβίδ ήρθε σε συνάντηση με τις ενέργειες του Θεού. Μην ξεχνάς ποτέ. Ποιος είναι αυτός που σε πληγώνει? Το παιδί σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ο συνεργάτης σου, ποιος, ο γείτονας, ο αδελφός, η αδελφή, ποιος, όποιος κι αν είναι. Είναι σκάλα για να πλησιάσεις τον Θεό. Δες το μέσα από τις γραφές, θα ηρεμήσεις και θα δεις ότι η γραφή θα εκπληρωθεί και στη δική σου τη ζωή. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Ο Ιερεμίας, καλά αυτός έφτασε στο σημείο να τον λένε δοσύλλογο, εθνοπροδότη. Τον κλείσανε φυλακή, επειδή έλεγε την αλήθεια. Αλλά το χειρότερο όλων ποιο ήταν? Ότι έφτασε στο σημείο να τον θάψουν ζωντανό. Δικαιολογημένα κάποια στιγμή, γεμάτος παράπονο, ευλαβές, πόνο και οδύνη, είπε στο Θεό, «Κύριε, δεν πάει άλλο. Ψυχούλα έχω κι εγώ. Δεν είμαι καμωμένος από ατσάλι, ούτε από μπρούτζο». Και του λέει συγκεκριμένα, «Με δελέασας και δελεάστην». Είναι μεγάλο το δελεάρ να μου μιλάς και να μου λες τι να πω. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πληρώσω τόσο ακριβά. Γιατί ο λόγος σου, τον οποίον μου έδωσες για να πω, έγινε εις εμέ χλεβασμός και όνειδος όλη την ημέρα. Είπα αυτά που μου πες και μου γίνε ζημιά. Έμπλεξα. Αλλά ο Κύριος εστάθη με τεμού ισχυρός πολεμιστής. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Το πέρασε, χλεβάστηκε, ονειδίστηκε, κανέναν δεν έπεισε. Ο προφήτης που είχε λόγο Αγίου Πνεύματος δεν έπεισε ούτε έναν και δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Αλλά ο Κύριος, λέει,
Εστάθη με τεμού ισχυρός πολεμιστής. Πού είναι το αυτό, αφού δεν πίστηκε κανείς? Α, δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν αυτοί με φυλάκιζαν, όταν αυτοί με έθαβαν ζωντανό, ο Κύριος μου μίλαγε και με ενίσχυε. Μα αυτό δεν φαίνεται. Έχει σημασία να φαίνεται ή έχει σημασία να συμβαίνει? Άσε τι φαίνεται. Δεν μας νοιάζει τι φαίνεται. Εκείνο που πρέπει να σε νοιάζει είναι τι συμβαίνει και τι είναι. Αν είναι δίπλα σου και σου μιλάει, ησύχασε και πορεύου στην ερημιά με χάρη. Αλληλούια. Γι' αυτό κάποια στιγμή, επάνω στη φούντωση της απελπισίας του, γιατί και οι προφήτες απελπίζονε, δεν είναι ρομπότ ούτε ράμπο, του λέει: Κύριε, έως πότε ο πόνος μου θα είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσα να ιατρευτεί? Έως πότε θέλεις είστε εις εμέ ως ψεύστης και ως είδα τα απατηλά? Άρισε λοιπόν τη μουρμούρα και την κρίνια. Αλλά ο Θεός, επειδή δεν αφήνει τους δούλους και τις δούλες του, ιδιαιτέρως όταν βλέπει τις προθέσεις του, παρά τις λάθος εντυπώσεις που σχηματίζουν, πάει και μιλάει. Και τι του λέει? Του λέει: άκου να σου πω, εάν επιστρέψεις, δηλαδή αν σταματήσεις να λες όλα αυτά που λες για μένα, εάν πάψεις να σκέφτεσαι όλα αυτά που σκέφτεσαι για μένα, εάν επιστρέψεις, θα σε αποκαταστήσω πάλιν και θα είσαι ενώπιόν μου. Και αν διαχωρίσεις το τίμιον από του αχρίου, αν δηλαδή πάψεις να έχεις αυτή τη γνώμη για μένα, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Και πρόσεξε, δεν θα πας εσύ προς αυτούς, αυτοί θα έρθουν προς εσένα. Και στο λέω από τώρα, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα δυνηθούν να υπερισχύσουν. Γιατί εγώ σε καθιστώ τείχος οχυρό, θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Αυτό είναι. Μα δεν πίστηκαν. Δεν πίστηκαν, ούτε απετράπη η Βαβυλώνιος εχμαλωσία. Αλλά ο Ιερεμίας είχε τον Κύριο μαζί του και μάλιστα όταν ήταν και στη φυλακή κλεισμένος, του λέει πήγαινε και αγόρασε συμβόλαια, μάλλον πήγαινε υπέγραψε συμβόλαια και αγόρασε αγρούς. Ένας λογικός άνθρωπος θα λέει: τι αγρούς εδώ πέρα? Η Βαβυλώνη είναι έξω, στα χαρακόμματα. Τώρα είναι να χαλάμε λεφτά και να κάνουμε επενδύσεις? Το έκανε. Και τελικά έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν και τότε γνώρισε ο Ιερεμίας ότι όντως ο λόγος το οποίος του ελέγχθη στη φυλακή το λόγο Θεού. Στη φυλακή να μου δίνει λόγο ο Θεός, ναι. Γι' αυτό μπήκε στη φυλακή, γι' αυτό. Γι' αυτό το περνάς αυτό που περνάς, γι' αυτό. Γιατί θέλει να σου μιλήσει. Γι' αυτό σε προσβάλλει, γι' αυτό σε αδικεί. Ναι, γιατί θέλει να σου μιλήσει ο Θεός. Γιατί ο Κύριος λέει στους ψαλμούς, μάλλον στον προφήτη, ανοίγει το οτίον αυτών, πότε? Εν καιρό συμφοράς. Άρα η συμφορά δεν είναι για να εξολοθρευθείς, είναι μέσον για να σου ανοιχθεί το οτίον να ακούς τη φωνή του Θεού. Άρα εκείνος ή εκείνη που σε πετροβολάει και σε αδικεί, δεν είναι εχθρός σου, είναι ο χειρουργός σου. Είναι το νηστέρι που χρησιμοποιεί ο Θεός για να σου ανοίξει το τύμπανο και να ακούς τη φωνή του. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Μα αυτός, εκείνος ο έτσι, ο αλλιώς, ναι. Αυτός με την προκλητική συμπεριφορά, ναι. Ο αδιάφορος, ναι. Αυτός που βρίσκει και τα κάνει, ναι. Ναι, ακριβώς έτσι. Κάποια στιγμή έρχεται ο Παύλος και λέει, που έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, εξαιτίας ανθρώπινων συμπεριφοράν και μέσα και έξω από την Εκκλησία. Τι λέει ο Παύλος? Γενικά, αδέρφια, πρέπει να ξέρουμε ότι το θέμα των ανθρωπίνων σχέσεων είναι το πλέον ακαθόδες και επώδυνο στην ανθρώπινη ιστορία. Όταν σε πονάνε πρόσωπα αγαπητά, αυτό είναι ανυπόφορο. Όταν δε αμφισβητούν τις προθέσεις σου άνθρωποι τους οποίους αγάπησες και υπηρέτησες, ακόμη χειρότερα. Είτε είναι το παιδί σου, είτε είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο αδερφός σου, όποιος και αν είναι, ακόμη και ο συνάδερφός σου. Και λέει ο Παύλος, λιδωρούμενοι ευλογούμε, διωκόμενοι υποφέρουμε, βλασφημούμενοι
παρακαλούμε. Κάτσε βρε αδερφέ, κάτσε. Σε λίγο οι άλλοι θα σε εκμεταλλεύονται, δεν το καταλαβαίνεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ως λυπούμενοι, πάντοτε χαίροντες. Το θες? Σκαλοπάτι είναι. Αυτός που σε πετροβολεί, που σε πικραίνει, που λέει λόγια εναντίον σου, είναι σκαλοπάτι. Για να φτάσει στο ως λυπούμενοι, πάντοτε χαίροντες. Ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Αλλού λέει, κατά πάντα θλιβόμενοι, όλα στραβά και ανάποδα. Αλλά ουχή στενοχωρούμενοι, μας έκανε παρέα και μας έδινε χαρά στη φυλακή μας. Απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζόμενοι. Καταβαλώμενοι, αλλά ουχή απολύμενοι. Διωκόμενοι, αλλά ουχή απελπιζόμενοι. Ήτανε πάντοτε κοντά μας, δεν μας άφησε ποτέ. Άρα, όλοι αυτοί, αυτές και αυτά, δεν ήταν εχθροί μας, όπως τα πράγματα έδειγναν. Ευεργέτες μας ήταν. Τους έστειλε ο Κύριος να είναι σκάλα για να τον πλησιάσουμε και να γευόμαστε το κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι. Ως λυπούμενοι, αλλά πάντοτε χαίροντες. Δόξα στον Κύριο. Δεν είναι εχθρό σου. Ευεργέτη σου είναι. Δες τον όπως πραγματικά είναι. Σαν ευκαιρία, σαν σκαλοπάτι που σου προσφέρει ο Θεός για να τον πλησιάσεις. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ησύχασε, τα έχει όλα εκείνος τακτοποιημένα. Μπες στην οδό αυτή, είναι οδός φωτισμού. Προσπαθεί να σου αλλάξει λογισμικό ο Κύριος αυτόν τον καιρό. Πάει να κάνει αναβάθμιση. Μέσα από αυτόν ή αυτήν ή αυτά που σε πονούν, ο Κύριος κάνει αναβάθμιση στο λογισμικό σου. Θα τρέχεις με μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή με μεγαλύτερη ταχύτητα θα αναγνωρίζεις, θα αντιλαμβάνεσαι τη φωνή Του και πού το πάει ο Κύριος. Δόξα στον Κύριο. Αμήν.